Σταυρός, το αρχαίο ελληνικό σύμβολο του θεού ήλιου, Παυλαδία. Το πανάρχαιο σύμβολο του Σταυρού στην Κνωσό το 1600 π.Χ. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί η ελληνική σημαία φέρει ισοσκελή σταυρό και όχι τον ανισοσκελή χριστιανικό? Η πιθανότερη απάντηση είναι ότι οι κατασκευαστές του εθνικού συμβόλου πρέπει να γνώριζαν περισσότερα από ό,τι νομίζαμε. Ο ισοσκελής σταυρός ήταν ανέκαθεν ιερό σύμβολο των θαλασσοπόρων Ελλήνων, μιας και συμβόλιζε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Οι θαλασσοκράτορες Κρήτες, αλλά και γενικότερα οι θαλασσινοί Έλληνες, με τα αναρρύθμιτα νησιά και τα ποντοπόρα ταξίδια τους, όφυλαν να γνωρίζουν στοιχεία προσανατολισμού με κάθε δυνατή λεπτομέρεια. Κάτι που ίσως οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν σήμερα είναι ότι η ελληνική σημαία στη σημερινή της μορφή αποτελούσε τη σημαία των ελληνικών πολεμικών πλοίων που καθόρισε με προεδρικό διάταγμα 540 στις 15 Μαρτίου του 1822. Μετά την κατέργηση της εμπορικής ναυτικής σημαίας το 1828 καθιερώθηκε ως ναυτική σημαία της Ελλάδας. Ένα αρχαίο σύμβολο των Σαρακατσάνων. Το δεύτερο μέρος που αποτελεί το δεύτερο συνθετικό της λέξεως Σαρακατσάνη είναι η ρίζα κας. Κάτς. Η ρίζα κας εμπεριέχει δύο πανάρχιες έννοιες με συμβολικό χαρακτήρα. Στους Σαρακατσάνους, η ρίζα κας εμπεριέχεται στη λέξη κατσούλα που σημαίνει το καλύβι ή το επάνω κονικό μέρος του παραδοσιακού τους καλυβιού, και τα ξύλα που αποτελούν τον οπλισμό της κατσούλας τα λένε κατσουλόξυλα. Τα κατσουλόξυλα σχηματίζουν ένα κόνο και ενώνονται στην κορφή σε μία στεφάνη που εμπεριέχεται ένα σταυρό. Η ρίζα κας διασώζεται ως σήμερα στο ρήμα κατσιάζω, δηλαδή ζαρώνω, σουφρώνω, όπως τα καυσόξυλα σουφρώνουν προς την κορφή της καλύβας, σχηματίζοντας κόνο. Η Σαρακατσάνη, σταυρός σαν αρχαϊκός παλαιότερα. Όταν έλεγαν κατσούλα εννοούσαν όλο το καλύβι όρθο. Κατσούλα επίσης λένε και την κονική κουκούλα της κάπας. Η λέξη κατσούλα προέρχεται από τη λέξη κασούλα, όπως αναγράφεται στις Προκοπίου ιστορία 4,26. Η λέξη κας, σούλα, εμπεριέχει τη ρίζα κας, η οποία με παραφορά προφέρεται κάτς. Η ετυμολογική της σημασία είναι ότι εμπεριέχει την έννοια του ενώνω, του συγκεντρώνω, ταυτίζω, αδελφώνω, όπως όλα τα καυσόξυλα στην κορφή της κατσούλας, καλύβας στο σταυρό. Στον Όμηρο η έννοια του κάσης αναφέρεται ως ένωση, αδέλφωμα. Ιλιάδα, Ζήτα 430, 0545, Οδύσσια, Δέλτα 155. Κατά συνέπεια αποκαλούνται έτσι και τα αδέλφια. Εξού και η ομηρική λέξη κασίγνητη. Ιλιάδα, Δέλτα 155, Έψιλον 359. Οι Σαρακατσανέοι διασώζουν αυτή την πανέρχια έννοια, κάτσα, ίσον η ένωση των παιδιών, το οκλαδόν, σταυροπόδι ή η ένωση δύο ατόμων, δηλαδή η αδελφοποίηση στα σταυραδέλφια. Το νήμα που προέρχεται από την ένωση δύο νημάτων, στριμμένων ή περισσότερων, το αποκαλούν κατσελωτό. Η ρίζα κας έχει προέλθει από τη μητρική της ρίζα κα, μία πανάρχια ελληνοπελασγική ρίζα που τη συναντούμε στις αρχαιότερες ελληνικές γραφές. Στην γραμμική Α και γραμμική Β, περιοδικό δαυλός, τεύχος 126, Ιούνιος του 1902, σελίδες 5, 6, 7 και 8, της μινοϊκής και προμινοϊκής περίοδου. Από τη ρίζα κα προήλθε η ρίζα κάτς και από αυτή προήλθε η λέξη κατσούλα. Στους Σαρακατσάνους βρίσκουμε το κύκλο με το σταυρό σε κίνηση, όπως ο τροχός στο χώρο κάτσα
ή σταυρωτό, όπως αλλιώς λέγεται. Μία μορφή χορού, αυτού που χορεύεται από τέσσερες χορευτές που σχηματίζουν σταυρό, κρατώντας στις άκρες δύο μαντιλιών σταυρωμένα μεταξύ τους, σχηματίζοντας σταυρό. Όταν χορεύουν, οι σταυροί των μαντιλιών και χορευτών διαγράφουν ένα κύκλο. Ο σταυρωτός χορός των Σαρακατσανέων μας παραπέμπει στους στίχους του ορφικού ύμνου προς τιμή του ήλιου. Τετραβάμωση, ποσί χορεύουν, Νίκου Πρεάδη, ο Ορφέας και η Ορφική. Σελίδα 48, Αθήνα 1994. Με τον σταυρό στην αρχαιότητα συμβολίζουν το Θεό Ήλιο, Παυλαδία. Και πιθανότατα ο χορός αυτός να ήταν προς τιμή του Θεού Ήλιου, Δία. Η ταύτιση του σταυρού και του ήλιου μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί εάν επισκεφθεί κάποιος τα μουσεία στην Κρήτη, όπου θα βρει πλήθος απεικονίσεων σταυρών και ήλιων σε λατρευτικά αντικείμενα. Στις προελληνικές διαλέκτους ο σταυρός λεγόταν Κάρος, από τη ρίζα Κά. Και αυτή η λέξη διασώζεται σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Κάρος, Κρός. Αλλά και στη λέξη καρό, που σημαίνει τετράγωνο ή ρόμβος. Στη ρίζα Κάς, λοιπόν, βρίσκουμε την έννοια του σταυρού, δηλαδή την ένωση Κάσης, ενός συμβόλου που είχαν οι Σαρακατσανέοι πριν τον χριστιανισμό. Το σταυρό στους Σαρακατσανέους τον βρίσκουμε όχι μόνο στη κατσούλα του καλυβιού, στο εσωτερικό, μα και στο εξωτερικό της καλύβας, όπου έβαζαν εμφανώς σταυρό. Σταυρό έχει και το πανάρχιο λάβαρό τους, ο Φλάμπουρας. Σταυρό έχουν και στο χώρο σταυρωτό ή κάτσα. Οι γυναίκες αλλά και οι άντρες παλαιότερα έφεραν σταυρό τατουάζ στο μέτωπο και στα μπράτσα. Η εξοικείωση με το σταυρό τους έκανε και καλούς χριστιανούς. Οι Σαρακατσανέοι υπήρξαν σταυροφορούντες και διέδωσαν το σταυρό σε όλη την Ευρώπη. Προσφάτως δε ανακαλύφθη λείψανο ανθρώπους της Άλπης, καλά διατηρημένος στους πάγους, εις το οποίο οι επιστήμονες δίνουν ηλικία 4.000 ετών. Το σώμα αυτό είναι καλά διατηρημένο και στο δέρμα του διακρίνονται τατουάζ με σταυρούς. Συνοπτικά στη ρίζα Κάτς έχουμε την αρχαία έννοια του σταυρού και της κατσούλας, καλυβιού, του ορθού κονακίου των Σαρακατσάνων. Σαρ, λοιπόν, ο ρεσίβιος βοσκός, κτηνοτρόφος. Κάς, η καλύβα. Κατσούλα που φέρει το σταυρό. Με τον συνδυασμό αυτών των δύο αρχαίων ριζών, ενιών, έχουμε την προέλευση της λέξης σαρ α κατς άνι, που σημαίνει η ορεσίβη ή κτηνοτρόφη, βοσκοί που ζουν στις κατσούλες που έχουν το σταυρό, ή οι σταυροφορούντες ορεσίβοι κτηνοτρόφοι που ζουν στις κατσούλες. Κρά, κράση ίσον ένωσης, κρός. Σχετικά με τον ήλιο, ο ορφικός ύμνος τον ήλιο. Κράσιν έχων ορών, τετραβάμωση ποσί χορεύων. Μετάφραση. Έχεις τη συνένωση των αποχών και χορεύεις, κινείσαι κυκλικός, με τέσσερα πόδια, ο δημιουργός των τεσσάρων εποχών του έτους. Άρα η ένωση κράσης κρός των εποχών από τον ζωοδότη ήλιο είναι το σύμβολο του σταυρού και ως σύμβολο ενώνει τα ηλιοστάσια και τις ημερίες, δημιουργώντας το κύκλο των εποχών. Για τον άνθρωπο που ζει το βίο στο ηλαίο πεδίο, ο Θεός που του χορηγεί τα πάντα από ζωή έως όλα τα αγαθά ενώνει τα πάντα με τη δύναμή του. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο τέλος του βίου του, τέλος εποχής, ο Θεός, ήλιος, ανασταίνει τον άνθρωπο ξανά με νέα ζωή και νέο βίο εντός του ηλαίου πεδίου. Έτσι, ο ισοσκελής σταυρός είναι σύμβολο ένωσης ζωής και ανάστασης. Σε αυτή τη μεταφυσική πεποίθηση βασίζεται και η θεωρία της μετανσάρκωσης, όπου ο άνθρωπος ως ψυχή δεν χάνεται, δεν πεθαίνει, αλλά επανασαρκώνεται σε νέο σώμα ως μία φυσική ανάσταση. Όλη η ιδέα προέρχεται από το κύκλο του ήλιου και τη δημιουργία των τεσσάρων εποχών.
Η σχέση του Σταυρού με το Θεό Διόνυσο ίσως είναι η λέξη κάρος, από την οποία προέρχεται και η λέξη κρός. Σημαίνει τη μέθη και το βαθύ ύπνο όμοιο θανάτου. Η επαναφορά από το μεθυστικό ύπνο είναι η συμβολική ανάσταση. Στα σημερινά μαθηματικά το σύμβολο της ένωσης δύο αριθμών είναι το συν, δηλαδή ένα σταυρός. Σε επίπεδο συναισθημάτων, η ένωση σημαίνει αδελφοποίηση και κατά αυτήν την έννοια τη χρησιμοποιεί και ο Όμηρος. Σε επίπεδο θεουργικό, η ένωση σημαίνει ένωση με το Θείο και σημαίνει θέωση. Περί της λέξης κάρος, από την οποία παράγεται η λέξη κρός, που στα νεοελληνικά σημαίνει σταυρός. Κάρος, ο όνομα νόσου, λεξικών αρτής γραμματικάε. Κάρος από το κύρ, τη θανατηφόρα μοίρα, ετυμολογικού γκουτιάνι. Κάρος ή εξ εινοποσία, εγινόμενη μέθη και παραφορά. Σουίδας, 10 μετά Χριστόν. Έτσι, από την θανατηφόρο μοίρα κάρος, περνάμε στην αναζωογονική δύναμη του ήλιου, που σαν από μέθη ξυπνά τη ψυχή μέσα σε νέο σώμα μετά το υλικό θάνατο, βάσει της μυθολογίας του ήλιου που αναγεννάται. Τα αρχαία ελληνικά σταυροσχήματα, είδωλα της χαλκολιθικής εποχής. Σταυροσχήματα ειδόλια έχουν βρεθεί και στη χαλκολιθική εποχή, πριν ο σταυρός γίνει ηλιακό σύμβολο και αποκτήσει όλη την προαναφερθήσα μυθολογία του κάρου, της θανατηφόρας μοίρας και της αναγέννησης της ζωής. Το ειδόλιο του πομού είναι ένα προϊστορικό γλυπτό. Βρέθηκε κοντά στο κυπριακό χωριό Πομός, στην επαρχία της Πάφου. Είναι φτιαγμένο από πικρόλιθο και χρονολογείται περίπου στα 3.000 χρόνια π.Χ. στη χαλκολιθική εποχή. Σήμερα βρίσκεται στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία. Η εικόνα του χρησιμοποιείται στην όψη των κυπριακών νομισμάτων του 1 και των 2 ευρώ. Το ειδόλιο είναι σταυρόσχημο. Παριστάνει δηλαδή έναν άνθρωπο με τα χέρια ανοιχτά σε σχήμα σταυρού. Τέτοια σταυροσχήματα ειδόλια βρέθηκαν αρκετά στην Κύπρο, καθώς στην εποχή τους φαίνεται ότι ήταν διεδομένα ως φυλακτά για τη γονιμότητα, ενώ η συμβολική του σημασία φαίνεται να ήταν ευχή για καλή γένα. Κάτι που υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι μερικές φορές το οριζόντιο τμήμα του ειδόλιο, τα απλωμένα χέρια, αντικαθίσταται από μία δεύτερη ανθρώπινη μορφή σε οριζόντια θέση. Οι ανθρώπινες μορφές παριστάνονται είτε χωρίς σημάδια για το φύλο τους, είτε με δύο μικρές προεξορχές στο στήθος σαν μαστούς. Απεικονίζονται σχεδόν πάντα σε καθιστή θέση. Σε παρόμοια ειδόλια της περίοδου υπάρχει στην κορφή μία τρύπα που επέτρεπε να φοργέται το αγαλματάκι στο λαιμό. Ένα τέτοιο σταυροειδές φυλακτό φαίνεται να φέρει κρεμασμένο στο λαιμό και η ίδια η μορφή που εικονίζεται στο ειδόλιο της πομού. Το ειδόλιο της πομού αποτελεί ένα χαρακτηριστικό είδο προϊστορικής τέχνης της Κύπρου, η οποία είναι συγγενής με την κυκλαδική τέχνη της ίδιας περίοδου. Παρόμοια σταυροσχήματα ειδόλια από την Κύπρο μπορεί κανείς να ειδεί και στη συλλογή Ζιντήλη, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα. Άλλα παρόμοια ειδόλια της χαλκοελληνικής εποχής της Κύπρου. Η μορφή της σταυρόμορφης φιγούρας είναι στην πραγματικότητα ένας συνδυασμός δύο μορφών, μιας όρθιας φιγούρας και μιας φιγούρας στην αγκαλιά αυτής σε οριζόντια στάση. Ο γλύπτης, τοποθετώντας την οριζόντια φιγούρα επάνω στη κάθετη, δίνει την εντύπωση ότι η όρθια φιγούρα έχει τα χέρια ανοιχτά. Μία τρύπα στην κορφή της όρθιας φιγούρας δηλώνει τη χρήση του αγαλματίου ως κρεμαστό στο λαιμό. Αυτή η διπλή φιγούρα είναι πολύ σπάνια στην Κύπρο και έχει ερμηνευτεί σαν μια μητέρα που κουβαλάει το παιδί της. Ή ζευγάρι να ερωτοτροπεί, ή ένα φυλακτό με μαγικές ιδιότητες δύο διδήμων μορφών σε αυτή τη στάση. Αν η σταυροειδής φιγούρα συνδέεται με γυναίκα να κρατάει στην αγκαλιά παιδί, τότε ίσως είναι η φιγούρα αρχέτυπο για τη θεά Εστία, που αναπαραστάται
με παιδί στην αγκαλιά στους Έλληνες. Πηγή Αθανάσιος Σταγερίτης. Ο Γυγεία, θεά εστία.